φίλοι των Σπορ, γεια σας. Είναι η καθημερινή αθλητική σας ενημέρωση από τον Sky με όλα τα θέματα της επικαιρότητας ως αυτή την ώρα. Το ξεκίνημα θα γίνει με ποδόσφαιρο και την ποινή του που επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή στον ΠΑΟΚ για τα επεισόδια των οπαδών του στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 5 αγωνιστικών από το γήπεδο της Τούμπας, αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο 2 εκατομμυρίων για τα επεισόδια στον αγώνα με τον Ηρακλή. Ο αγώνας κατοχυρώθηκε στην ΑΕΚ με σκορ 3-1. Του χρόνου θα ξαναδούν οι παίκτες και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ το γήπεδο της Τούμπας σε επίσημο παιχνίδι, ύστερα από την εξοντωτική ποινή που του επέβαλε ο αθλητικός δικαστής κ. Ερωτόκριος Ερωτοκρήτου για τα θλιβερά επεισόδια του αγώνα με την ΑΕΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης τιμωρήθηκε με 5 αγωνιστικές και αφαίρεση 3 βαθμών για τον αγώνα με την ΑΕΚ και γλίτωσε πολλά αφού για την είσοδο των φιλάθλων στον αγώνα με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο τιμωρήθηκε με 2 εκατομμύρια δραχμές. Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα έφεση στην ΕΠΟ και δεν αποκλείεται να την καταθέσει ακόμη και σήμερα. Ο Θόδωρος Ζαγοράκης για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα του δήλωσε χαρακτηριστικά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε πάλι την ομάδα εκεί που της αξίζει και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε σχεδόν με τον καιρό. Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί της έδρας του στους αγώνες με τον Ολυμπιακό, την Καλαμάτα και τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα και με την Κοζάνη και το Φωκικό για το κύπελο Ελλάδος. Θα επιστρέψει στην Τούμπα στις 14 Ιανουαρίου τη 16η αγωνιστική με αντίπαλο τον Εδεσαϊκό. Ο κύριος Ερωτοκρίτου τιμώρησε με πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δραχμών την ΑΕΚ για ρήψη αντικειμένων των οπαδών της στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ δέχτηκε τη δημόσια συγγνώμη του Χρήστου Κωστή για τη γνωστή χειρονομία και τον τιμώρησε με έγγραφη επίπληξη. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε τέλος με 100.000 δραχμές για υβριστικά συνθήματα των οπαδών του και ο Ηρακλής με 300.000 δραχμές για τον ίδιο λόγο στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις για την ποινή του ΠΑΟΚ τώρα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Θωμάς Βουλινός εξαπέλυσε επίθεση πρώτα στους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας του και μετά στον αθλητικό δικαστή που εξέδωσε την απόφαση. Ο Αλέξης Νικηφορίδης μεταδίδει. Η ποινή που επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ είναι εξοντωτική. Ο αθλητικός δικαστής κ. Ερωτοκρήτου εξήλυσε τα περιθώρια του νόμου και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Θωμάς Βουλινός εξαπέλυσε επίθεση κατά πάντων. Αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν, οργάνωσαν, εκτέλεσαν και τελικά επιβράβευσαν την καταστροφή του ΠΑΟΚ με τα θλιβερά γεγονότα της προπερασμένης Δευτέρας, θα πρέπει να επιχαίρουν. Η ταφόπετρα μπήκε πάνω στον ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά τον τακτικό αθλητικό δικαστή, ο οποίος εργολαβικά έχει πάρει τις υποθέσεις του ΠΑΟΚ, περιμέναμε έστω και μία φορά να λειτουργήσει ως δικαστής, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κ. Βουλινός. Ο δικέφαλος έχει το δικαίωμα υποβολής έφεσης, θα το ασκήσει, αλλά όπως θεωρούν και οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δεν έχει καμία τύχη. Μετά τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, οι προθέσεις του Προέδρου της ΠΑΕ φαίνεται πως διαφοροποιούνται. Μπορεί ακόμη να μην έχει ορίσει διοικούσα επιτροπή στην ΠΑΕ, προτίθεται όμως να ενεργοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μέχρι τη διενέργεια των εκλογών στις 11 Δεκεμβρίου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν και πότε θα επανέλθει με νέα πρόταση κάποιος ενδιαφερόμενος για την αγορά των μετοχών προς τον κύριο Βουλινό. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θα συνεχίσει. Για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, η φετινή χρονιά για το δικέφαλο είναι χαμένη, ενώ πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή πιθανό υποβιβασμό. Ένα από τα θέματα που καίνε είναι οι ανανεώσεις των συμβολέων Αλέξη Αλεξίου και Γιώργου Τρουσουνίδη. Η ΠΑΕ θεωρεί πως για την παραμονή του Αλεξίου θα δαπανίσει το ανώτερο 20 εκατομμύρια δραχμές για διετές συμβόλαιο, ενώ για τον Γιώργο Τρουσουνίδη, για ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων δραχμών. Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θεωρεί υπαρκτό το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γιώργο Τρουσουνίδη. Το παιχνίδι ΑΕΚ Ηρακλή είναι το πιο σπουδαίο ζευγάρι που προέκυψε από την κλήρωση για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος που έγινε στην ΕΠΟ. Τα άλλα παιχνίδια μεταξύ ομάδων της πρώτης εθνικής είναι αυτά της Παναχαϊκής με τον Παναθηναϊκό και του Απόλλωνα με τον Πανηλιακό. Μόνο η ΑΕΚ πρέπει να τα έχει με την τύχη της μετά το τέλος της κλήρωσης της δεύτερης φάσης του κυπέλλου Ελλάδος. Ο δικέφαλος καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ηρακλή με τη ρεβάνς να διεξάγεται στο Καφτατζόγλιο. Εγώ δεν ήθελα τον Ηρακλή. Υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες, περίπου 20 ομάδες που ήταν πολύ κατώτερες από τον Ηρακλή και θα θέλαμε. Ούτε ο Ηρακλής θα θέλει την ΑΕΚ φυσικά. Κρατώ, μην κάνουμε λόγο παίγνιο, αλλά σας είπα κάτι πριν, είπα κάτι. Ο Ηρακλής όταν κληρώνεται με μεγάλες ομάδες στην προκριματική φάση πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Αλλά δυστυχώς τα χαλάει στο τέλος. Τα έχει χαλάσει μέχρι τώρα δύο φορές. Οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να περάσουν στην επόμενη φάση, αφού ο Παναθηναϊκός θα αποδεχθεί την Παναχαϊκή, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ιγκρίτα και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη θα παίξουν με Φωκικό και Γιαννιτσά αντίστοιχα. Η πρώτη ματιά μόνο νομίζω ότι εντάξει είναι δύο ομάδες Α' Εθνικής και νομίζω ότι εκεί και άλλο ένα ζευγάρι, η ΑΕΚ και η Ηρακλής νομίζω είναι. Ναι. Δεν κοίταξε πολύ καλά το πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι παίζουμε την Παναχαϊκή. Είναι δύο παιχνίδια ανάμεσα στα πάρα πολλά παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε από εδώ και μπρος. Αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του κυπέλλου Ελλάδος έχει ως εξής: Νίκη Βόλου Όφη, Άλυσος Άγιος Νικόλαος, Πύργος Βέρεια, Απόλλων Αθηνών Πανηλιακός, Χανιά Τρίκαλα, Αθηναϊκός Πόντι Ιβέριας, Παναχαϊκή Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ηρακλής, Απόλλων Καλαμαριάς Καβάλα, Πανετολικός Βαρβασιακός, Νιγρήτα Ολυμπιακός, Ιωνικός Πανελευσινιακός, Αγροτικός Αστέρας Κότα Ξάνθη, Φωκικός ΠΑΟΚ, Δόξα Βίρωνα Λάρισα και Αναγέννηση Γιαννιτσών Άρης.
Ικανοποιημένοι από την εμφάνιση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στον αγώνα με τα νησιά Φερόες, δήλωσαν οι πρωταγωνιστές. Η ελληνική ομάδα συνέτριψε με 5-0 τον αντίπαλό της και έκλεισε με επιτυχία τον κύκλο των εμφανίσεών της στην προκριματική φάση του Ευρω 96. Με το άνετο 5-0 επί των αδύναμων νήσων Φερόε, έκλεισε η εθνική μας τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Euro 96. Μετά από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο, ο Αλεξανδρής άνοιξε το σκορ μετά από λάθος του Μίκελσεν για να ακολουθήσει το 2-0 με θαυμάσιο πλασέ του Νικολαίδη μετά από παλιά τρύπα του Τσιάρτα. Λίγο αργότερα, η νέα φοβερή παλιά του Τσιάρτα έδωσε την ευκαιρία στο Μαχλά με αυτό το υπέροχο διαγώνιο σουτ να στείλει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα για να ακολουθήσει ένα γκολ για Όσκαρ ή για σεμινάριο αν προτιμάτε από τον Γιώργο Δόνη που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσε εύκολα τον Μίκελσεν. Το σκορ έκλεισε με πλασέ ο Βασίλη Τσιάρτα στο 80 μετά από παλιά τον Νικολαίδη. Μετά το παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Πολυχρονίου ομολόγησε ότι δεν περίμενε σκορ τέτοιας έκτασης. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν αναμενόμενο γιατί παρόλο ότι θεωρείται από τις μικρότερες ομάδες του ομίλου μας, όμως είχε δυσκολέψει άλλους μεγαλύτερους αντιπάλους από εμάς. Αυτό βέβαια δεν λέει ότι εμείς πρέπει να πανηγυρίζουμε για αυτό το σκορ. Σημασία έχει ότι τελειώσαμε την διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά και να κοιτάζουμε αισιόδοξα για το μέλλον. Νομίζω ότι άδικα η Εθνική αποκλείστηκε από τα τελικά πανευρωπαϊκού γιατί είχε τις δυνατότητες και με λίγη τύχη θα μπορούσαμε να είχαμε πάει εμείς. Όσο για τον Ντέμι Νικολαίδη, οι δηλώσεις είναι είδος προς αποφυγή. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω τώρα να. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστημένοι από την νίκη της επί της Σλοβακίας, αλλά όχι και από την εμφάνιση της ομάδας, επέστρεψαν από την Πρατισλάβα οι παίκτες της εθνικής μπάσκετ. Αναφορικά τώρα με τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού την Κυριακή, οι διεθνείς άσοι των δύο ομάδων αρνήθηκαν να πούν οτιδήποτε. Με μια γλυκιά ταλαιπωρία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, επέστρεψαν σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Ταλαιπωρία επειδή σε τρεις μέρες έδωσαν δύο παιχνίδια, αλωνίζοντας σχεδόν όλη την κεντρική Ευρώπη, και γλυκιά επειδή έστω και χωρίς να παίξουν μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών, πήραν αυτό που ήθελαν, δηλαδή τις δύο νίκες επί της Βοσνίας και της Σλοβακίας. Στόχος μας μετά την ήττα με τη Λευκορωσία ήταν να κάνουμε αυτές τις δύο νίκες, κατά κάποιο τρόπο να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, και από αυτή την άποψη είμαστε θετικοί. Πετύχαμε τους στόχους μας, όσο και αν αυτό δεν συνδυάζεται με πολύ καλή απόδοση. Θα έλεγα ότι το πρώτο ημίχρονο με τη Βοσνία ήταν ένας εφιάλτης. Στη συνέχεια βέβαια αλλάξαν τα πράγματα και νομίζω ότι στο χτεσινό μάτς χωρίς να πιάσουμε ιδιαίτερα καλή απόδοση και κατακτήσαμε εύκολα αυτό που θέλαμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να κατευθύνουμε ψηλά, να κρατήσουμε τον μπάσκετ ψηλά. Άμα δεν πετύχουμε, εμείς πάνω σε προσπάθεια την κάνουμε. Η εμφάνιση ομάδας δεν με ικανοποίησε, αλλά το σκοπός μας ήταν αυτά τα δύο τα παιχνίδια να κερδίσουμε. Τα καταφέραμε, αυτό μας ενδιαφέρει. Ξέρουμε ότι οι παίκτες που αποτελούν την εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή περνάνε από πολύ σκληρό πρόγραμμα. Άρα και το ότι καταφέρουν να δίνουν νίκες στην εθνική ομάδα είναι πολύ καλό. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στο θέμα που δημιουργήθηκε εκ του μηδενός για τη συμμετοχή των ομογενών στην εθνική ομάδα. Η θέση μου ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, και νομίζω ότι αυτοί που την παρεμήνευσαν κάποιο άλλο σκοπό έχουν και κάποιο άλλο παιχνίδι παίζουν. Όσο για τον ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αυτό ακόμα δεν απασχολεί τους παίχτες των δύο ομάδων. Το ντέρμπι θα δούμε. Ακόμα την εθνική ομάδα μας. Σε μισή ώρα θα είμαστε τη ομάδα. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τα δύο παιχνίδια ή τουλάχιστον εμένα προσωπικά τα 40 λεπτά που μπορεί να παίξει κάθε παιχνίδι, ας πούμε. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη μεταγραφή του Thunderbird, τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο στους αγώνες των εσωτερικών διοργανώσεων και όχι στην Ευρώπη. Ρίσκο με κεφαλαία γράμματα ή μεγάλο λάθος ήταν η απόφαση του ΠΑΟΚ να κρατήσει το Thunderbird μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα και να συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη με έναν μόνο ξένο παίκτη? Ποιον ή ποιους βαρύνει η απόφαση αυτή? Το ρίσκο είναι γραμμένο με κεφαλαία επάνω στα γραφεία μας. Ήμουνα πολύ σαφής. Γίναν πολλές ώρες τεκμηριωμένες συζητήσεις και ήταν κοινή απόφαση. Άρα δηλαδή, πόσο θέλεις να είναι το βάρος δικό μου, 100%, 100% δικό μου. Η απόφαση πάντως ήταν κοινή. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές ήταν κάτω από ένα πολύ περιορισμένο χρόνο και με ένα πολύ περιορισμένο, μια πολύ περιορισμένη δυνατότητα μέσα στην αγορά. Αν το πείραμα πετύχει, οι δάφνες θα θρέψουν όλοι. Αν όμως αποτύχει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Υπάρχει γραπτή εισήγηση του προπονητού Επτασέλιδη, όχι για να αλλάξει ο παίκτης, με όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, εάν κάνουμε αυτή την κίνηση, εκείνο είναι το αποτέλεσμα, εκείνα είναι τα θετικά, εκείνα είναι τα αρνητικά. Εάν κάνουμε αυτή την κίνηση, εκείνο είναι το αποτέλεσμα, εκείνα είναι τα θετικά, εκείνα είναι τα αρνητικά. Τι θα πει ποιος είναι την ευθύνη? Πάντα την ευθύνη την έχει ο προπονητής σας, το ξαναεξήγησα. Δηλαδή, όταν λέμε εσύ αυτό ήθελες να ακούσεις, ποιος έχει την ευθύνη? Αυτό δεν είναι πρόβλημα, παιδιά. Εγώ δεν ήρθα στον ΠΑΟΚ να πω δεν έχω την ευθύνη, έχει ο πρόεδρος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το είπα 50 φορές. Στον ΠΑΟΚ όποιος δουλεύει έχει απόλυτη την ευθύνη. Δύο ξαναβολείς παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Πόλο της Α1 κατηγορίας έγιναν χτες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Λυσιακού με 15-4 και η Πάτρα του Πανιωνίου με 17-10.
Τυπική διαδικασία αποδείχθηκαν τα χθεσινά εξαναβολή παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Πόλο για Ολυμπιακό και Πάτρα. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός βούλιαξε τον Ηλυσιακό και έφτασε άνετα στο 15-4, έχοντας ως κορυφαίο ένα παίκτη που ανδρώθηκε στα Ηλίσια και μετακόμισε το καλοκαίρι στον Πειραιά, τον Θόδωρο Χατζηθεοδόρου, που πέτυχε 4 γκολ. Οι απουσίες των τιμωρημένων Λούδη Χατζή και του τραυματία Βλάχου δεν επηρέασαν την απόδοση της ομάδας του Μιλενάκητ, αλλά έδωσαν την ευκαιρία στον προπονητή των Πειραιωτών να δοκιμάσουν νεαρούς. Ήταν ένα παιχνίδι ρουτίνας. Μας βοήθησε πάρα πολύ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που παίξαμε 3 δύσκολα παιχνίδια. Σήμερα βλέπετε, αν λείπουν 2 παίκτες, 3 παίκτες όπως λείπανε σήμερα, ότι υπάρχουν και κάτι καινούρια παιδιά, ότι είναι από πέρσι, κάνουν προπόνηση μαζί μας. Και όπως βλέπετε, νούμερο 4, νούμερο 8 και όλα αυτά, μάλιστα και ένας και έβαλε ολόκληρο παιχνίδι. Είμαι ευχαριστουμένος από αυτή την πλευρά. Στην Πάτρα, ο τοπικός ναυτικός όμιλος, με νοπές ακόμα τις δάφνες από την πρόκρισή του στους 8 του κυπέλου κυπελούχων, δεν δυσκολεύτηκε να γυρίσει τον Πανιόνιο με 17-10. Πρώτο σκόρ για την ομάδα του Γιάννη Κακουλίδη, ο Δημήτρης Μπιτσάκος, που σκοράρει 4 φορές. Τα περισσότερα από τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Handball φαίνεται πως θα γίνουν αποδεκτά από την αθλητική ηγεσία. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση των ανθρώπων της Ομοσπονδίας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Λιάννη. Τη διαβεβαίωση ότι η πολιτεία θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άθλημα του Handball έδωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάννης στη συνάντηση που είχε με την ηγεσία της Ομοσπονδίας του Handball. Ο Υπουργός είδε με κατανόηση τα θέματα αυτά τα οποία πράγματι απασχολούν το άθλημα και πιστεύω. Ευελπιστώ ότι αυτά τα οποία μας είπε θα υλοποιηθούν. Είδε με κατανόηση και το θέμα το γηπεδικό και το θέμα το οικονομικό, αλλά πρώτιστα είδε